Σε χαιρετώ, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητοί μου φίλοι. Είμαστε και πάλι μαζί στο χώρο του σπιτιού μου, το φιλόξενο, ο οποίος αυτή τη φορά φιλοξενεί όχι μόνο εμένα, αλλά φιλοξενεί και εσένα. Και χαίρομαι που κάνουμε αυτή την εκπομπή, ώστε να μπορούμε και να βλεπόμαστε και να ακουγόμαστε και να είμαστε σε μια πιο ζωντανή επαφή και πιο ζεστή επικοινωνία. Θυμάσαι, σε κάποια άλλη εκπομπή είχαμε πει ότι όλη η ζωή μας είναι μια πορεία αλλαγής. Από τότε που γνώρισες τον Χριστό, εδώ και χρόνια, από τα παιδικά σου χρόνια ή εδώ και λίγο καιρό, ανάλογα καθένα σε τι κατάσταση βρίσκεται, είσαι σε μια πορεία, αλλαγής. Και αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Σημαίνει ότι κάθε χρόνος που περνάει, κάθε μέρα που περνάει, ο Χριστός μορφώνεται μέσα στην ψυχή μας, δηλαδή σχηματίζεται μέσα στην καρδιά μας η μορφή του Χριστού, το ήθος του Χριστού. Προσεγγίζουμε τις ηλικίες του Χριστού, την πνευματική ατμόσφαιρα του Χριστού και την αγιότητά Του. Και αυτό έχει να κάνει με πρόοδο, έχει να κάνει με εξέλιξη, έχει να κάνει με πορεία τελειότητας. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι επί την τελειότητα φερόμεθα. Δηλαδή, μας φέρνει η ζωή, μας φέρνουν τα κύματα της ζωής. Μας φέρνει το ίδιο το Άγιο Πνεύμα σε μια πορεία τελειότητος. Δεν είναι κάτι στατικό. Είναι κάτι που αλλάζει. Μου είχε πει κάποτε ένας φίλος μου τη φράση ότι με τον εαυτό που είχα, λέει, πριν από χρόνια, με τον παλιό μου εαυτό, δεν μπορώ να πιω, μου λέει, ούτε ένα καφέ. Δηλαδή, βλέπω τον παλιό μου εαυτό και δεν μπορώ να συμβιβαστώ μέσα με το πώς ήμουν. Έχω αλλάξει. Και το έλεγε με θετικό πρόσημο. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος ο φετινός δεν μπορεί να είναι ο ίδιος που ήταν πέρυσι. Και ο φετινός δεν μπορεί να είναι ίδιος με αυτόν που θα είναι του χρόνου. Δηλαδή ο άνθρωπος αλλάζει γεύση του Θεού στα χείλη του και στην καρδιά του. Ο Θεός είναι ίδιος. Ο Θεός είναι αναλύωτος. Ο Θεός είναι ένας. Εμείς όμως, καθότι προοδεύουμε πνευματικά, καλούμαστε να καταλάβουμε το Θεό κάθε φορά με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, να μην το παρεξηγήσουμε και να το δούμε με πολύ χαρά και αισιοδοξία και να το δούμε και σαν μια απόδειξη ότι πραγματικά πάμε καλά. Όταν πας καλά, θα πει ότι τα αγγλικά που ήξερες το πρώτο χρόνο σου φαίνονται πολύ φτωχά και πεδαριώδη, γιατί τώρα μπορείς και διαβάζεις πολύ δύσκολα βιβλία και εφημερίδες και παρακολουθείς και έργα. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, αγγλικά ήξερες και τότε, αγγλικά ξέρεις και τώρα, αγγλικά θα ξέρεις και αργότερα όταν προοδεύσεις, αλλά δεν είναι τα ίδια αγγλικά. Έτσι, έτσι συμβαίνει. Εκτός από τα αγγλικά, το ίδιο συμβαίνει και με τα αγγελικά. Η γλώσσα η αγγελική που μιλάς, η επαφή σου δηλαδή με το χώρο του Θεού, δεν μπορεί να είναι ίδια όπως ήταν παλιά. Παλιά, ας πούμε, πίστευε στο Θεό με έναν τρόπο πολύ χοντροκομμένο. Τα παιδάκια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι στο φεγγάρι, ότι είναι ψηλά στους ουρανούς και άρα δεν είναι εδώ. Και γι' αυτό πάνε στην κουζίνα ή στο δωμάτιό τους ή κρύβονται στο μπάνιο και νομίζουν ότι κρύφτηκαν από το Θεό. Στο Θεό πιστεύουν, ναι, αλλά πιστεύουν με μια ατελή γνώση. Αυτή η προσέγγιση του Θεού κάθε φορά, ανάλογα τις εμπειρίες που έχουμε, τα διαβάσματα που έχουμε, την πνευματικότητα που ασκεί ο καθένας στον εαυτό του, την εσωτερική βήθηση στον εαυτό μας, την προσευχή που κάνουμε, το χρόνο που διαθέτουμε σε όλα αυτά, στην προσευχή, στην μελέτη, στην εσωτερική καλλιέργεια, στην αυτογνωσία, στην επαφή με τους άλλους ανθρώπους κυρίως, γιατί και εκεί είναι που παίρνεις την εμπειρία και την αληθινή αίσθηση του Θεού, όχι τα βιβλία. Τα βιβλία κάποια στιγμή βλέπεις ότι πάνε στην άκρη και έρχεται η εμπειρία της ζωής. Και η εμπειρία έχει να κάνει με την αληθινή πάλι με τον ίδιο το Θεό και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου. Γι' αυτό πολλοί το λένε ότι άλλο να διαβάζεις βιβλία για το γάμο, άλλο να ζεις το γάμο. Και το ίδιο συμβαίνει και με το Θεό. Μου είχε πει κάποιος φίλος μου μοναχός, άλλο να διαβάζεις βιβλία, λέει, για το μοναχισμό και άλλο να ζεις το μοναχισμό. Εγώ, λέει, πριν γίνω μοναχός, διάβαζα πολλά, φανταζόμουν πολλά, είχα πλάσει μέσα μου, λέει, έναν κόσμο φανταστικό, αλλά όταν ήρθα εδώ και είδα μια άλλη πραγματικότητα, αλλού πιο θετική, αλλού πιο αρνητική, κατάλαβα ότι η ζωή είναι διαφορετική από τα αναγνώσματα. Αυτό θέλω να πω. Ο Θεός, λοιπόν, είναι πέρα από βιβλία. Είναι πέρα από διαβάσματα. Είναι πέρα από το τι θα σου πει ο ένας και ο άλλος. Είναι άλλο να σου πω εγώ για το Θεό κάτι και άλλο να σου πει ο ίδιος ο Θεός μες στην καρδιά σου να ψιθυρίσει κάτι. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Και θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος πλέον, ότι όταν ήμουν νέος είχα μια εικόνα για το Θεό πάρα πολύ αυστηρή, πάρα πολύ μονόπλευρη, πάρα πολύ τυποποιημένη, είχα βάλει κάποια στεγανά, κάποια κουτάκια και τους ανθρώπους τους έβλεπα
και νόμιζα ότι και ο Θεός συμφωνεί με το δικό μου σκεπτικό. Όσο πέρναγε ο καιρός, όσο ερχόμουν σε επαφή με τους ανθρώπους και ζυμωνόμουν, γινόταν μια ζύμωση της ψυχής μου με την ψυχή τους και βλέπα την πραγματικότητα της ζωής τους και βλέπα τα αισθήματά τους, την καρδιά τους, τον αγώνα τους, μου αποκαλυπτόταν, λέει, και ένας άλλος Θεός κάθε φορά. Και ενώ ξεκίνησα, λέει, με το πιδάλιο και με την αυστηρότητα και με την τυπικότητα και απολυτότητα, μετά από καιρό, λέει, έβλεπα διαφορετικά τα πράγματα και βαθμολογούσα διαφορετικά τις πράξεις. Γιατί πήγαινε πίσω από αυτό που έβλεπε, πίσω από αυτό μάλλον που φαινόταν, και έβλεπε αυτά που ο υπόλοιπος κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει. Έτσι, πίσω από ανθρώπους πολύ αμαρτωλούς, αυτούς έβλεπε ανθρώπους πάρα πολύ έντονα αναζητητές της αλήθειας και της ευτυχίας. Και μας έδωσε μια άλλη έννοια του τι θα πει αμαρτία, τι θα πει κακός άνθρωπος, τι θα πει καλός άνθρωπος. Αυτά όλα γιατί τα έζησε, γιατί τα ένιωσε. Γιατί άλλαξε μέσα του ακριβώς η γεύση του Θεού, η αίσθηση τι θα πει Θεός. Όπως και στην εποχή του Χριστού, οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ξέρουν το Θεό, αλλά ο Χριστός, που ήταν ο ίδιος ο Θεός σαρκωμένος, τους απέδειξε ότι έχουν λάθος γνώμη για το Θεό. Όταν, ας πούμε, του είπαν πες να πέσει φωτιά, να κάψει αυτή την πόλη επειδή δεν σε δέχτηκαν, αυτοί νόμιζαν τότε ότι αυτό ήταν ένα θεϊκό ήθος. Και ο Χριστός τους είπε, δεν ουκ είδατε ή ου πνεύματος εστέ ημείς. Δεν ξέρετε, λέει, ακόμα το πνεύμα που σας φέρνω. Δεν καταλάβατε το ήθος το δικό μου, τη δική μου ατμόσφαιρα. Εγώ φέρνω αγάπη. Δεν φέρνω εκδικητικότητα. Μα εμείς έχουμε μια εικόνα τέτοιου Θεού. Ναι, δεν σας μαλώνω, αλλά έρχομαι να σας βοηθήσω να κάνετε ένα κλικ πιο πάνω. Να ανέβετε. Δεν υπάρχει λόγος να πολεμήσουμε κανέναν ο οποίος βλέπει το Θεό με τον δικό του τρόπο. Είναι ένα στάδιο της ζωής του. Είναι μια φάση που περνά. Δεν μπορούμε να τον καταδικάσουμε. Δεν μπορούμε να τον απορρίψουμε. Μπορούμε μόνο να τον κατανοήσουμε, να τον σεβαστούμε, να μπούμε στη θέση του, να καταλάβουμε ότι και εμείς στη θέση του έτσι θα βλέπαμε τα πράγματα, γιατί κάποιο λόγο έχει κι αυτός, κάποια παράσταση έχει στον εγκέφαλό του, κάποια προκατάληψη, κάποια αγωγή που έχει δεχτεί. Όλα αυτά είναι σεβαστά. Αλλά για κάποιον ο οποίος προχωρά και προοδεύει, θέλω να επισημάνω εδώ, να ξέρει δηλαδή ότι πάει καλά. Όταν βλέπει ότι μέσα του αλλάζουν τα πράγματα, και ο Θεός που κάποτε φανταζόταν τώρα είναι διαφορετικός. Και συνήθως οι Άγιοι έχουν μια πορεία όταν λένε διαφορετικός προς το άνοιγμα της καρδιάς τους. Δεν έχω δει Άγιος ο οποίος ήταν κάποτε πολύ ανοιχτή η καρδιά του και μετά στένεψε και έγινε πιο στενόμυαλος, μικρόνος, μικροπρεπής, ιδιότροπος και παράξενος. Η αγιότητα ακριβώς θα πει άνοιγμα, πλάτινση της καρδιάς, ευρυχωρία του νου, που να χωράει τους πάντες, να καταλαβαίνει τους πάντες, να συγχωρεί τους πάντες, να αγαπά ακόμα και ανήθικες αμαρτωλές γυναίκες, όπως έκανε ο Άγιος Πορφύριος που πήγε σε ένα μπαρ της περιοχής του στην Ομόνια και ευλόγησε με το σταυρό στα Θεοφάνεια και είπε να βγουν όλες οι κοπέλες έξω, και βγήκαν αυτές μισοντυμένες και τραβάγανε τα ελάχιστα ρούχα που φορούσαν να σκεπαστούν, και έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, εδώ μέσα κατοικούν ψυχούλες οι οποίες ψάχνουν. Αυτός ο άνθρωπος τι έπαθε? Αυτό έπαθε. Άνοιξε ο νους του και αισθάνθηκε το Θεό με μια άλλη αίσθηση. Απέκτησε μια άλλη αίσθηση του Θεού. Και αυτή είναι μια απόδειξη της πνευματικής υγείας. Ο άνθρωπος ο οποίος και στα 20 του και στα 80 του έχει τις ίδιες απόψεις, και συνήθως όταν λέμε ίδιες απόψεις εννοούμε ίδιες μονολυθικές και μονοκόμματες και αυστηρές απόψεις, και δεν κατάλαβε κάτι από τη Χριστότητα του Κυρίου, αυτό που λέει γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Δοκιμάστε να δείτε τι καλός που είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι έτσι όπως τον φαντάζεσαι. Ο Θεός δεν έχει σχέση με αυτά που εσύ λες για αυτόν. Και ο Χριστός πάντα το έλεγε αυτό. Δεν καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και του λέγανε για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση. Ο νόμος είπε, λέει, να τις λιθάζουμε αυτές τις γυναίκες, να ρίξουμε πέτρες. Ο Θεός δηλαδή, όταν λέει ο νόμος, αυτό είναι. Ότι ο Θεός που μίλησε στον Μωυσή είπε αυτό. Και ο Χριστός είπε, ξεκινήστε λοιπόν τότε. Αν είστε αναμάρτητοι, δέστε και αυτό, τους λέει. Τους βάζει πάντα σε ένα άλλο επίπεδο σκέψης. Τους παίρνει πάντα από εκεί που είναι και τους πάει κάπου αλλού. Αυτή η διάθεση του Χριστού να μην μένουμε στάσιμοι. Πνευματικότητα θα πει κατάργηση της στατικότητας. Σημαίνει ένα διαρκές εύπλαστο μυαλό. Ένα διαρκές ζήμωμα της ύπαρξής μας. Μια ευελιξία. Να βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά με τα μάτια του Χριστού κάθε φορά. Αυτό θα πει, αυτό που έκανε ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, που συμβούλευσε
τη μητέρα η οποία συνέχεια τσακωνόταν με το παιδί της, γιατί είχε παρασυρθεί σε προτεσταντικές ομάδες και τσακωνόταν λέγοντάς του: θα μπλέξεις, έχεις παρασυρθεί, θα χάσεις την ψυχή σου, νομίζοντας η γυναίκα, έτσι, εδώ είναι που λέγαμε, δεν κατηγορούμε, νομίζοντας ότι υπηρετεί το Θεό με αυτό που λέει, και της είπε ο πατήρ Σοφρόνιος ότι ο Θεός δεν βλέπει έτσι τα πράγματα, μίλα του πιο γλυκά. Δεν αρκεί να λες αλήθειες, άμα οι αλήθειες σου τσακίζουν τον άλλο. Να λες αλήθειες όταν η αλήθεια σου είναι σαν τα αγκάθια που έχει ένας κάκτος και το ματώνει. Δεν αρκεί να λες πάω να καθαρίσω το ματάκι ενός μωρού και παίρνεις τη βούρσα που καθαρίζει τα χαλιά. Θα το ματώσεις το παιδί. Όταν πας να κάνεις το καλό, πρέπει να το κάνεις και καλά. Και για να το κάνεις αυτό θα πρέπει διαρκώς να καταλάβεις ότι ο Θεός είναι πέρα από αυτά τα σχήματα, από αυτές τις μορφές, από αυτές τις τυποποιήσεις των κινήσεων που μερικές φορές εμείς κάνουμε το copy-paste, δηλαδή αντιγραφή, αντιγραφές. Ό,τι κάναμε τότε το κάνουμε και τώρα. Ο πατήρ Προφύλλος όμως δεν το έκανε έτσι. Γιατί είπε, κάποτε ήμουν αυστηρός, τώρα όμως δεν είμαι. Και γι' αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και αναζητώ αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που τον είχαν πνευματικό, πολλοί άνθρωποι τον είχαν πνευματικό και ζουν ακόμα. Ψάχνω κάποιους να πούν τι επιτήμια τους έβαζε, πότε τους μάλωσε, τι είδους μαλώματα έκανε. Γιατί έχει και αυτό σημασία, έτσι, το πώς μαλώνει ένας Άγιος έναν άνθρωπο, έναν συνάνθρωπό του. Σίγουρα το μάλωμα ενός Αγίου είναι ένα μάλωμα πολύ διαφορετικό από το μάλωμα ενός τυποποιημένου και περιχαρακωμένου σε φόρμες, νόρμες και τυπικότητες ανθρώπου. Είναι μεγάλη λοιπόν υπόθεση και αυτό εύχομαι να το παθαίνεις και εσύ, να χαλαρώνεις μέσα σου, να βλέπεις το Θεό χωρίς φόβο ότι θα πάθεις κάτι, ότι θα ξεφύγεις από την αλήθεια του Θεού, όταν βλέπεις λίγο διαφορετικά το παιδί σου, τους ανθρώπους δίπλα σου, την κοινωνία, όταν αυτό που βαφτίζεις αμαρτία σε παίρνει ο πατήρ Πορφύριος από το χέρι και σου λέει έλα να σου δείξω ότι δεν είναι αμαρτία έτσι όπως εσύ την εννοείς, και μάθε να βλέπεις και πίσω από την αμαρτία μια αναζήτηση ειλικρινή που έχει χάσει το δρόμο της, ναι, αλλά εσύ μη στέκεσαι σε αυτό, να ψάχνεις την αναζήτηση, την ομορφιά της ψυχής που ψάχνει κάτι. Και αυτό το κάτι είναι πολύ αληθινό. Ο πυρήνας της καρδιάς κάθε ανθρώπου δεν αναζητά την κακία, δεν αναζητά το σκοτάδι, δεν αναζητά τη φθορά, αναζητά τη χαρά, αναζητά το Θεό, αναζητά την ομορφιά, την άρθηση της ψυχής, την ωραιότητα, τη γαλήνη, την ευτυχία. Οπότε όταν αυτό το καταλαβαίνεις, είσαι άνετος να συναντήσεις κάθε άνθρωπο και να τον αγαπήσεις και να τον σεβαστείς και να τον τιμήσεις και να του καθρεφτήσεις αυτό που ψάχνει και δεν το έχει βρει, και να του καθρεφτήσεις ότι εγώ σε καταλαβαίνω, σε κατανοώ, σε συμπαθώ, σε συμπονώ. Και μπροστά σε αυτή την συμπεριφορά και σε αυτή τη στάση πέφτουν τα όπλα του άλλου, πέφτουν οι άμυνες, πέφτουν οι αντιστάσεις και ο άνθρωπος έτσι ξεκλειδώνει. Γιατί όταν κάποιος βρεθεί μπροστά σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή την κατανόηση του Χριστού και αυτή την επίοικια του Θεού, τότε καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να κρυφτεί. Δεν υπάρχει λόγος να κάνει πολεμική, δεν υπάρχει λόγος να ζει σε μια σχέση αντιπαλότητας. Δεν υπάρχει λόγος να δικαιωθεί και να κάνει, να πει τα επιχειρήματά του για να σου δείξει πόσο καλός είναι. Μόνος του πέφτει και σου λέει είμαι ένα τίποτα, είμαι αμαρτωλός πριν το πεις εσύ, είμαι πολύ κακός, είμαι πολύ εμπαθής, είμαι πολύ... Και γιατί μου τα λες όλα αυτά? Γιατί ακριβώς εσύ μου βγάζεις μια λιακάδα, εσύ μου βγάζεις μια ομορφιά, μου βγάζεις μια ζεστασιά που αυτή σου η ζεστασιά δεν με τρομάζει, δεν με κάνει να ταμπουρώνομαι και να κλειδώνομαι και να σε φοβάμαι. Ο κόσμος σήμερα μας φοβάται, εμάς που λέμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, διότι ακριβώς η πνευματικότητά μας δεν πείθει. Έτσι, δείχνουν τα πράγματα, δεν το λέω εγώ, το δείχνει η σχέση των ανθρώπων μας. Δεν μας πλησιάζει ο κόσμος εύκολα για να ανοίξει την ψυχή του, γιατί ακριβώς δεν βλέπει αυτό το Θεό στα πρόσωπά μας, ο οποίος θα τον καταλάβει, θα τον κατανοήσει, θα τον αγαπήσει, θα τον αγγίξει φιλάνθρωπα. Ή μπορεί να κάνουμε αυτή τη φιλανθρωπική κίνηση στην αρχή με σκοπό να του πω έλα, και μόλις έρθει έλα τώρα εδώ που σε πιάσαμε και θα αρχίσουμε τώρα το στενό μαρκάρισμα και το στρίμωγμα και την καταπίεση. Γι' αυτό δεν είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι μας πλησιάζουν, κάνουν το πρώτο βήμα αλλά δεν συνεχίζουν. Είναι πολλοί που μπαίνουν, βλέπουν και φεύγουν. Έρχονται, γεύονται,
βγαίνει μια πίκρα σε αυτή τη γεύση, δεν βγαίνει γλύκα που λέει «γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος». Αυτή τη Χριστότητα του Κυρίου, αυτή την καλοσύνη και ευσπλαχνία, δεν την αισθάνονται σε διάρκεια, δεν την αισθάνονται σε γνησιότητα. Αυτά τα λέω έχοντας την δική μου πικρή πείρα από τέτοιες λάθος συμπεριφορές και κινήσεις και ήθος τόσα χρόνια. Με αποτέλεσμα ο άλλος να σε βλέπει και να τρομάζει και να φεύγει. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι να κατάλαβες αυτά τα λίγα που σήμερα είπαμε, ότι αν είσαι κοντά στο Θεό και ζεις την αληθινή πνευματική ζωή, θα το καταλάβεις και από την αλλαγή που θα αισθάνεσαι μέσα σου για το Θεό. Δηλαδή αν είσαι γονιός και το παιδάκι σου στα 13 του χρόνια του λέει «δεν θα πας εκεί, δεν θα πας εκεί, θα κάνεις αυτό που λέω, γιατί το λέω εγώ, το λέει ο Θεός» κλπ. Και τώρα το παιδί σου έχει πάει 20 χρονών και εσύ συμπεριφέρεσαι με τον ίδιο τρόπο και δεν έχει αλλάξει και το δικό σου το μυαλό να πεις «άλλαξα τώρα, ας πούμε, όχι, δεν, ήμουν αυστηρός». Αυτό που λένε κάποιοι, το παραδέχονται, ήμουν πολύ σκληρός παλιά. Τα είχα πάρει αλλιώς τα πράγματα. Αν είσαι έτσι, μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, είναι αυτό που λένε, είναι κόλατο. Δηλαδή, σε παραδέχομαι. Μα τι παραδέχεσαι, λέει, έχω κάνει τόσα λάθη, έχω κάνει ζημιές στα παιδιά μου, έχω φερθεί άσχημα και μάλιστα έβαζα και το Θεό μπροστά, ότι ο Θεός κρύβεται πίσω από όλα αυτά και με εμπνέει και τι Θεός, λέει, όλα ήταν καθαρά ο εγωισμός μου και τα πάθη μου και τα νεύρα μου και οι δικές μου παραξενιές. Πάλι καλά που το κατάλαβες. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν με τέτοιες αντιλήψεις και το μυαλουδάκι τους και η καρδιά τους δεν κάνει καμία αλλαγή. Είναι δύσκολο. Γιατί για να αλλάξεις πρέπει να γκρεμίσεις το παλιό. Και το παλιό, επειδή είναι το παλιό σου οικοδόμημα, θυμάμαι τότε με τους σεισμούς που κάποια σπίτια τα βρήκαν ακατάλληλα και βάλανε εκείνο το κίτρινο σήμα και όχι το πράσινο, ας πούμε, ή το κόκκινο τη βάζανε. Ο άλλος λέει τώρα πώς να τον γκρεμίσω αυτό το παλιό. Τόσα χρόνια το έχω χτίσει, έχω επενδύσει, έχω ζήσει τόσα πράγματα εδώ μέσα. Ναι, αλλά αυτό έχει το Χριστός να κάνει. Αν θέλεις να χαρείς, αν θέλεις πραγματικά να ανοίξει η καρδιά σου, δεν πρέπει να φοβηθείς κάποιες τέτοιες καταρρεύσεις. Θα υπάρξει μια κατάρρευση, θα καταρρεύσουν μέσα σου πράγματα που δεν είναι αληθινά, που δεν είναι ο αληθινός Θεός και θα έρθει κάτι καινούργιο. Αξίζει τον κόπο να υποστείς αυτό το γκρέμισμα, αυτές τις σκόνες, αυτά τα ερείπια, γιατί αυτό που θα χτιστεί το καινούργιο θα είναι πολύ, πολύ πιο λειτουργικό, πολύ πιο όμορφο, θα σε κάνει πολύ πιο ευτυχισμένο και θα σε βλέπουν και οι άλλοι και θα λένε ότι να το, αυτή η αλλίωση στις δεξιάς του υψίστου, ότι αυτός ο άνθρωπός μας πραγματικά τον άγγιξε ο Θεός και τον άλλαξε και τον μεταμόρφωσε. Και αυτό θα βγαίνει στον τρόπο που θα βλέπεις και εσύ το Θεό και στον τρόπο που θα μεταφέρεις και στον άλλον το μήνυμα του Θεού. Αυτό σου εύχομαι και θα τα ξαναπούμε. Επαναλαμβάνω, αν θέλεις κάποιο μήνυμα να γράψεις για κάποιες δικές σου απορίες που θα συζητάμε κατά καιρούς σε αυτή την εκπομπή που θα βλεπόμαστε κιόλας, μπορεί να τη γράψεις στη σελίδα που έχουμε στο διαδίκτυο, στο Facebook, που είναι p.ro, δηλαδή το αγγλικό p.andreaskonanos, η δική μας σελίδα. Και στο inbox, στο ταχυδρομείο δηλαδή, εκεί μπορεί να γράψεις προσωπικό μήνυμα, την δική σου απορία, την οποία θα διαβάσω και κάποια στιγμή μπορούμε να πούμε κάτι, αν μας δώσει κάποιο ερέθισμα για μια συζήτηση. Εύχομαι να είσαι καλά. Μπορεί να ακούσεις και άλλες εκπομπές παρόμοιες που έχουμε κάνει και θα κάνουμε. Και εύχομαι ο Θεός να σου λύνει κάθε πρόβλημα, να σε ηρεμεί, να σε γαλινεύει και να ξέρεις ότι έχεις πολύ δύναμη και αυτό που σήμερα σε απασχολεί μπορείς να το λύσεις. Και αν δεν μπορεί να το λύσεις, μπορεί να περιμένεις. Και μπορείς και λίγο να κλάψεις και να στεναχωρηθείς και να δυναμώσεις και να ωριμάσεις και όλα αυτά αν τα βλέπεις, ας πούμε, στην προοπτική, θα δεις μετά από ένα χρόνο, ας πούμε, αυτά που θα κοιτάς πίσω, το τωρινό που σήμερα σε στεναχωρεί, θα το βλέπεις πολύ διαφορετικά. Σήμερα κλαις, μπορεί να στεναχωριέσεις, ένα διέξοδο, μετά από ένα χρόνο θα λες εκείνη η μέρα που έκλαιγα και πόναγα και στεναχωριόμουν, κάτι γινόταν μέσα μου, κάποια πράγματα άλλαζαν. Κάποιες σκέψεις, ναι, όλα αυτά μας οδηγούν σε κάποιο καλό. Εύχομαι ο Θεός να σου χαρίσει αυτό το καλό που θέλεις, αυτή τη δύναμη που ζητάς, αυτή την αλλαγή που θέλεις και το θαύμα που προσεύχεσαι να ζήσεις και να χαρίσεις στη ζωή σου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, θα τα ξαναπούμε.